Πες μου κάτι. Γνωρίζεστε με τον Κώστα από τη δραματική. Πολλά χρόνια, πολλά. Και στην ίδια δραματική ήταν και ο σύζυγός σου, ο πατέρας της κόρης. Ο ταξιάρχης όμως ήρθε μετά, όταν ήμασταν δεύτερο έτος, από άλλη σχολή. Μεταγραφή, δεν ήμασταν από την αρχή. Και μόλις τον είδα, ο ταξιάρχης ήταν καλά, ήταν πολύ... Είναι ωραίος. Καρμικό. Και είναι και ωραίος άντρας. Ωραίος, τότε ήταν και αδύνατος και με τα κατσαρά του πλούσια μαλλιά. Και ήμασταν στην πλατεία με τον Κώστα και με άλλους φίλους. Γιατί ήμασταν εμείς δεύτερο έτος και βλέπω και διασχίζει την πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου. Και βλέπω και ήταν η σχολή μας και το βλέπω και διασχίζεται την πλατεία. Και λέω, αυτόν τον άνθρωπο εγώ τον θέλω. Α, με την πρώτη. Ποιος είναι, πριν με κοιτάξει αυτό, ποια ματιά. Περπάταγε και ερχότανε. Και πώς έγινε, κινήθηκες εσύ ή. Εντάξει, εγώ η αλήθεια είναι ότι ρε Μαρία μου. Άμα ήθελα κάποιον, τον είχα. Δεν. Ναι, γιατί άμα διεκδικήσεις κάποιον. Όχι, τον κοίταξε. Βεβαίως θα κοιτάξεις κάπως. Βλέπεις αν υπάρχει ανταπόκριση. Δεν είναι τον ήθελα και κάνω τα πάντα και τον έχω. Δεν εννοώ αυτό. Όχι, γιατί μερικές φορές οι άνθρωποι περιμένουν και κυρίως οι γυναίκες να θέλουν κάποιον και να κάνουν ό,τι δεν τους νοιάζει και να δείχνουν τέτοια απόρριψη και αδιαφορία που φυσικά ο άλλος και να τους αρέσει δεν προχωράει. Ναι. Εγώ πιστεύω είναι και συναντήσεις γιατί ήταν μεγάλη συνάντηση με τον ταξιάρχη. Εξού και το ότι έχω το παιδάκι που μου χάρισε. Το παιδάκι σου το οποίο είναι και εξαιρετική ηθοποιός. Την είδα το καλοκαίρι στο γάμο. Και να σου πω κάτι, δεν ήξερα ότι είναι κόρη σου. Και μετά λέω, ποια κάνει ρε παιδιά την ύφη. Και μου λένε ότι είναι η κόρη σου και συγκινήθηκα. Συγκινήθηκες. Τα παιδιά μας. Τα παιδάκια μας. Ναι, τα παιδάκια μας. Έλα τώρα, γίνανε σταμάτα. Άνθρωποι. Ναι. Όχι. Δύσκολο πολύ και δύσκολο. Αμένα ακόμα με παίρνουν οι συνάδελφοι. Και μου λένε είμαι με το παιδί σου, με το παιδάκι σου. Γιατί το ξέρουν, γιατί το ξέρναμε με τον ταξιάρχη στα θέατρα. Το ξέραν όλοι από μωρό. Που μεγαλώνουν και ανθίζουν και βγάζουν τα ταλέντα τους. Δηλαδή. Είναι και τύχη μεγάλη. Το έλεγα και στη συνέντευξη με τον Γιάννη Μπέζο, που και εκείνο η κόρη του είναι καλή. Αχ, το λατρεύω, την ηρώ, τη λατρεύω. Όταν τα παιδιά πάνε να ακολουθήσουν τις δουλειές των γονιών τους. Δυσκολεύονται. Μπορεί και να μην έχουν ταλέντο. Και πώς τους το λες. Και είναι, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Γιατί άμα σου λέει η κόρη σου, τι μου λέει εμένα ο Γιάννη, θέλω να γίνω παρουσιαστή, σου λέω. Δεν θα σου το πει το παιδί σου. Γιατί? Δεν θα μας το πει το παιδί μας. Θα το προσπαθεί. Ναι, ρε παιδί μου, θα το έχει δει μέσα στη. Βλέπει την εργασία, δεν είναι ένα. Βλέπει όλα τις εργασίες από πίσω. Εσύ έχεις δουλέψει με την κόρη. Όχι, αυτή δεν ήθελε καθόλου, παιδί μου. Γιατί εγώ όταν έμαθα ότι θα δώσει δραματική έπαθα. Έβγαλα καπνούς. Δεν είχα ασχοληθεί και με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία με κάνουν και έχω μία αυτοκυριαρχία. Εννοείς. Εγώ δεν ήθελα. Δούλεψες πίστευα... με τον εαυτό σου. Ναι. Εγώ πίστευα ότι. Το διαλέγει επειδή είναι η εργασία που ξέρει από εγώ και οι δυο γονείς ηθοποιοί. Και λέω, κάτσε ρε παιδί μου, πήγαινε στη σχολή. Αυτό τη έλεγα. Μα το ίδιο δεν έκανε και η μάνα σου. Και η μάνα σου αντέδρασε, ξέρω. Και η μάνα μου αντέδρασε, αλλά για άλλους λόγους. Δεν έχει σημασία, έκανε το ίδιο όμως. Ποιος δεν κάνει το ίδιο με τη μάνα του, για φέρετε μόνο τον δω. Ναι, καθόλου τότε σκέψη άλλη. Πιστεύω ότι τώρα να καταλαβαίνει ότι η μάνα τη κάπως έχει αλλάξει. Πάντως, που είπαμε και για τη μάνα σου, με συγκίνησε. Σε μια συνέντευξη που είπες για τη μάνα σου ότι την έχεις συγχωρήσει για πράγματα, γιατί όλοι κουβαλάμε τραύματα μέσα από την οικογένειά μας και που τώρα ζεις με τη μαμά σου, η οποία είναι τελείως διαφορετική, δεν είναι η δυναμική γυναίκα που... Όχι, είναι το μωράκι, το κορίτσι μου, το καλό που της είπα να ανοίξει την τηλεόραση να με δει κιόλας. Να τη στείλουμε τα φιλιά μας. Μανούλα μου, κουκλίτσα μου. Είναι λίγο. Στο κρεβάτι σηκώνεται λίγο. Εντάξει, μεγαλώνουν και οι γονείς μας, ναι, και έχει την ώρα μας να τους φροντίσουμε. Μεγάλωσε. Έλα, θα κλάψουμε. Έλα, πάμε.